πράγματι έτσι είναι, συμφωνώ. Όμως σε ό,τι αφορά στα κτίρια μας, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ρογμές, διότι επαναλαμβάνονται οι δονήσεις και νομίζω ότι οι οποιασδήποτε επεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν πρέπει να γίνουν στο τέλος της διαδικασίας, εκτός και αν χρησιμοποιήσουμε συστήματα ξηράς δόμησης, δηλαδή χωρίς τσιμέντα, χωρίς υγρά κλπ. Όταν λέτε, συγγνώμη, σας διακόπτω, στο τέλος της διαδικασίας, τι εννοείτε? Στο τέλος της σεισμικής διαδικασίας, και πότε είναι το τέλος της σεισμικής διαδικασίας? Κάποτε όταν θα βλέπουμε λήξει. Στην Κορώνη, στη Μεθόνη, για παράδειγμα, σεισμούς. Αυτό θα μας το πούν οι σεισμολόγοι, θα δούμε ότι πράγματι έχει τελειώσει αυτή η συνεχής διαδικασία των δονήσεων και επομένως θα πρέπει να κοιτάξουμε τα κτίρια μας για να κάνουμε επεμβάσεις, εκτός κι αν μπορούμε από τώρα με σύστημα ξηράς δόμησης να επέμβουμε ώστε να περιορίσουμε κάποιες ρογμές οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Ξέρετε, πριν πάμε στο θέμα αυτό της μετακίνησης και αυτό που λέγαμε νωρίτερα και θέλει να μιλήσει ο κ. Σονελάκης και να μας πει τι γίνεται με αυτό το ένα μέτρο και πώς έρχονται πιο κοντά η Ευρώπη με την Αφρική, αν είναι ή δεν είναι έτσι. Κύριε Καρύδη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς μιλάτε για τα κτίρια γιατί εκεί είστε ειδικός. Και πολλά κτίρια από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, μικρότερες και μεγαλύτερες, θα λέγαμε, αν μου επιτρέπετε τη φράση, έχουν χτυπήσει σασί. Που σημαίνει ότι και με μια μικρότερη σεισμική δόνηση μπορεί να έχουμε κάποια καταστροφή πολύ μεγαλύτερη από αυτή που περιμένουμε. Είναι ή δεν είναι? Κοιτάτε, έτσι? Κοιτάτε, δεν είναι ακριβώς, συγγνώμη, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εάν τα αφήσουμε το κτίριο, προσέξτε, εάν βλέπουμε ρογμές μεγάλες και το αφήνουμε το κτίριο εκεί και δεν κάνουμε τίποτα απολύτως, τότε προφανώς και συνεχίζονται οι δονήσεις, οι σεισμοί κλπ, τότε πράγματι μπορεί να συμβεί κάτι, αλλά ήδη θα μας έχει προειδοποιήσει η κατάσταση που βλέπουμε και θα έχουμε φύγει από το κτίριο. Εξού και πολλοίς κόσμος, δηλαδή ειδική μηχανική από νομαρχίες κλπ, γυρίζει την περιοχή και δίνει συστάσεις.